Υπέρ της δημιουργίας του αεροδρομίου Καστελίου τάχθηκε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι με έργα μπαλώματα στο αεροδρόμιο Νίκος Κατσαντζάκης δεν μπορεί να επιτευχθεί ανάπτυξη. Η απάντηση είναι είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος διότι δεν εκτιμώ ότι το εφιστάμενο αεροδρόμιο είναι σε θέση να ανταποκριθεί και να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της Κρήτης για τον επόμενο αιώνα. Τους ίδιους προβληματισμούς κάποτε είχαμε και όταν συζητούσαμε τη δημιουργία του καινούριου αεροδρόμου στην Αθήνα. Υπήρχαν φωνές που έλεγαν γιατί πρέπει να φύγει το αεροδρόμιο από το ελληνικό. Μια χαρά είναι να αναβαθμίσουμε αυτό. Πραγματικότητα όμως λέει ότι παλιές υποδομές όπως αυτές τελικά δεν μπορούν να ανταποκριθούν όταν μιλάμε με ορίζοντα δεκαετίες. Και κατά συνέπεια, ναι, κρίνω ότι ένα καινούριο, ένα υπερσύγχρονο αεροδρόμιο όπως αυτό το οποίο σχεδιάζεται στο Καστέλι, μακροπρόθεσμα θα είναι απολύτως απαραίτητο για την Κρήτη. Όπως σας λέω, έχω υπόψη μου τους προβληματισμούς, αλλά δεν μπορώ να δεχθώ ότι η εναλλακτική λύση η οποία προκρίνεται είναι ικανοποιητική. Είναι ένα μπάλωμα, είναι ένα μερεμέτι. Δεν θα λύσει τα προβλήματα σε βάθος χρόνου. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας στη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Ηράκλειο επιτέθηκε στην κυβέρνηση για τα 3,5 χρόνια απραξίας, όπως τόνισε, ενώ σε ό,τι αφορά τις συντάξεις και τις μειώσεις τους, τόνισε ότι η κυβέρνηση λέει ψέματα και κοροϊδεύει τους συνταξιούχους. Ας σταματήσουμε επιτέλους να κοροϊδεύουμε τους συνταξιούχους. Ας πούμε την αλήθεια, εφόσον η κυβέρνηση έχει αναλάβει δεσμεύσεις οι οποίες είναι αδιαπραγμάτευτες και εφόσον οδηγηθούμε τελικά στο απευταίο σενάριο οι συντάξεις να κοπούν, να ενημερώσει με εντυμότητα τους συνταξιούχους, να γνωρίζουν τουλάχιστον οι άνθρωποι τι τους περιμένει. Όσο νωρίτερα γίνουν οι εθνικές εκλογές, τόσο καλύτερα για τη χώρα, διευκρίνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που επανέλαβε ότι η απλή αναλογική θα οδηγήσει σε ακυβερνησία την τοπική αυτοδιοίκηση και ο νόμος Κουρλέτη θα είναι από τους πρώτους που, εφόσον αναλάβει τα ενία της χώρας, θα αλλάξει. Προτεραιότητά μας είναι οι εθνικές εκλογές. Και ένας ακόμα λόγος γιατί οι εθνικές πρέπει να γίνουν το συντομότερο δυνατόν, δηλαδή πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές, είναι ακριβώς διότι αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να αλλάξουμε και πάλι τον εκλογικό νόμο, έτσι ώστε οι επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές να μην γίνουν με απλή αναλογική. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Κουρλέτης επιλέγουν να θέσουν τους εαυτούς τους απέναντι στην μεγάλη, στην συντριπτική πλειοψηφία των δημάρχων και των περιφερειαρχών, οι οποίοι διαφωνούν με αυτή τη ρύθμιση. Και πιστεύω ότι διαφωνούν για ένα πολύ, πολύ απλό λόγο. Διότι αυτή η ρύθμιση θα καταστήσει επί της ουσίας τους Δήμους και τις περιφέρειες μη κυβερνήσιμους. Πάντως, σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις με τη Ρωσία, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δεν έκρυψε την οργή του για την παντελή έλλειψη ενημέρωσης, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για καταστάσεις που χρειάζονται ιδιαίτερα προσεκτικούς χειρισμούς. Δυστυχώς δεν γνωρίζω όλα τα δεδομένα. Η αξιωματική αντιπολίτευση δεν έχει καμία επίσημη ενημέρωση από την κυβέρνηση για το ζήτημα αυτό. Και κατά συνέπεια η πληροφόρηση την οποία έχουμε είναι η πληροφόρηση η οποία είναι δημόσια διαθέσιμη. Από αυτά τα οποία γνωρίζουμε, σε περίπτωση που πράγματι υπήρξε μια παρέμβαση σε εσωτερικά ζητήματα της χώρας, είναι προφανές ότι η ελληνική δημοκρατία πρέπει να αντιδράσει με αποτελεσματικότητα και με αποφασιστικότητα.